Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι στη συζήτηση που γίνεται σήμερα για το πρόθεσμο πρόγραμμα, η επισήμανση που γίνεται από το κείμενο των Υπουργών Πρασίνων σχετικά με την φορολογική δικαιοσύνη και την αναδιανομή του εισοδήματος έχει μεγάλη σημασία, αγγίζει νομίζω το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει αυτή η προσπάθεια προσωρινής διαχείρισης δημοσίου ελλείμματος και του χρέους που είναι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Φυσικά, είναι ενώ όλες οι παρεμβάσεις και όλες οι προσπάθειες να αντιμετωπιστεί αυτή η δημοσιονομική διαχείριση με αναδιανομή του εισοδήματος, φορολογική δικαιοσύνη, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, είναι και άλλα μέτρα που αφορούν τη διαχείριση του χρέους, είναι αναμφισβήτητα σωστή. Από την άλλη μεριά έχουμε όλη γνώση του γεγονότος ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα συστημικό, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, το οποίο δεν μπορεί, ενώ αναμφισβήτητα η διαχείριση των δημοσιονομικών είναι κρίσιμη για να μην χαθεί ο έλεγχος της οικονομίας, από την άλλη μεριά χρειάζονται διαφορετικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να εξισορροπήσουν τα θέματα από άποψη οικονομική, κοινωνική αλλά και περιβαλλοντική. Η κρίση που ζούμε σήμερα, παγκοσμίως, προήλθε από το γεγονός ότι για την ανάπτυξη της οικονομίας, για τη συνέχιση άμενη μεγέθυνση αλλά και την ανάπτυξη της οικονομίας, ενώ μειωνόταν οι αμοιβές των μισθωτών και οι κοινωνικές δαπάνες, συγχρόνως αυξανόταν το χρέος της οικονομίας, τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας. Μπορεί κανείς να δει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις της κάθε χώρας, οι οποίες διαφέρονται. Αυτή η ανισορροπία είναι μια ανισορροπία η οποία δεν είναι βιώσιμη. Δεν μπορεί κανείς ταυτοχρόνως να ισορροπήσει την οικονομία με ένα χρέος το οποίο έχει υπερβεί κάθε δυνατότητα της οικονομίας να το χρηματοδοτήσει, να το εξυπηρετήσει. Αυτό το βλέπουμε στην Ευρώπη, συνολικά. Το βλέπουμε σήμερα πλέον όλο και πιο καθαρά, θα μπορούσε να πει κανείς, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, ενώ οι προσπάθειες για μία εξισορρόπηση των δημοσιονομικών είναι σημαντικές, από την άλλη μεριά, πρέπει να οδηγηθούμε, υπάρχουν κάποιες φωνές και σε επίσημους θεσμούς, όχι μόνο σε χώρους εναλλακτικούς στην Ευρώπη, που λένε ότι δεν θα μπορέσει να βγει η Ευρώπη από την κρίση αν δεν υπάρξει μία αναδιάρθρωση, διαγραφή, πείτε το όπως θέλετε, μία αντιμετώπιση, μία παρέμβαση στο επίπεδο του χρέους, η οποία βέβαια απαιτεί και μία άλλη αντίληψη για το πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα, για μία αντίληψη που να οδηγεί στο δημόσιο χαρακτήρα της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών, μία αναπροσαρμογή δηλαδή του θεσμικού δικαστήριου, η οποία αυτή τη στιγμή μόνο συζητείται και δεν βρίσκεται στον ορίζοντα, αλλά πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να οδηγηθούμε προς τα εκεί. Επίσης, ένα άλλο σημείο που επισημαίνει το κείμενο των Υπουργών Πρασίνων είναι ότι η κρίση η οικονομική συνοδεύεται από μία κρίση, θα μπορούσα να το πούμε, από ένα ζήτημα περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας, το οποίο θυμίζω ότι δεν είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Είναι κάτι το οποίο υπήρχε πολύ πριν
το οποίο είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο τα τελευταία 30 χρόνια έγινε, αλλά και τα προηγούμενα με ένα άλλο μοντέλο, έγινε η διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων και άλλαξε και η διαχείριση των κοινωνικών σε ό,τι αφορά τις αμοιβές των εργαζομένων, αλλά και σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος. Αυτό το οποίο νομίζω ότι προσθέτω σε όσα υπόθηκαν ήδη για τα θέματα του περιβάλλοντος, αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε και που το κατανοούμε αν παρακολουθούμε την σχετική βιβλιογραφία, είναι ότι η περιβαλλοντική κρίση δεν είναι ένα άλλο, ή το περιβαλλοντικό τομέα, το καλύτερο, δεν είναι ένα άλλο welfare state. Ότι δεν θα βγούμε από αυτή την κατάσταση με μια ανάπτυξη η οποία, όπως για το κοινωνικό κράτος μας έδινε πόρους, μπορούσαμε να χρησιμεύσουν για κοινωνικές δαπάνες, θα χρησιμεύσουν για δαπάνες περιβαλλοντικές. Εδώ υπάρχει μια, πολλές φορές στο λόγο των οικονομολόγων, υπάρχει μια, θα έλεγα, σύγχυση σε σχέση με αυτό το ζήτημα, μια σύγχυση που, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να πει κανείς, εκφράζει, ας πούμε, την ελπίδα ότι θα μπορέσει να συνεχιστεί το παλιότερο αναπτυξιακό μοντέλο και όλα θα πάνε καλά, όχι μόνο με τις κοινωνικές δαπάνες, αλλά και με το περιβάλλον. Αυτό που συμβαίνει είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι αντίστροφο στην πραγματικότητα. Είναι ότι η περιβαλλοντική κρίση και πριν απ' όλα το θέμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά όχι μόνο όπως το ζήτημα της εξάρτησης των ενεργειακών χώρων, βάζουν, πρέπει να βάλουν και αν πάμε καλά θα γίνει όλο και πιο έντονο αυτό, βάζουν συγκεκριμένα όρια στο πώς μπορεί η οικονομία, η παραγωγή να εξελιχθεί. Πηγαίνουμε δηλαδή σε έναν κόσμο, πηγαίνουμε σε μια στρατηγική η οποία θα ορίζεται από το περιβάλλον της οικονομίας και δεν θα καθορίσει η οικονομία το πώς θα αξιοποιηθούν οι πόροι του περιβάλλοντος, αν θέλουμε τότε να επιβιώσει ο πλανήτης. Αυτό προφανώς μας οδηγεί, πρέπει να μας οδηγήσει σε ένα οικονομικό μοντέλο τελείως διαφορετικό, όπου και τα ζητήματα του περιβάλλοντος, αλλά και τα κοινωνικά πλέον θέματα, γιατί η οικονομία δεν θα μπορεί να αναπτύσσεται με ρυθμούς που θα καλύπτουν όλες τις κοινωνικές ανάγκες, και τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά θέματα θα είναι εξωγενείς στην πραγματικότητα παράγοντες με τους οποίους θα προσδιορίζεται το χαρακτηριστικό σε κάθε χώρα, σε κάθε περιοχή, του οικονομικού μοντέλου, του παραγωγικού μοντέλου, της κατανομής, της απασχόλησης, της κατανομής του χρόνου εργασίας κλπ. Πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οι πολιτικές, γνωρίζουμε ότι οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα αυτής της αλλαγής είναι ελάχιστες. Συγχρόνως έχουμε την ανάγκη να επομιστεί η κοινωνία η ίδια αυτές τις αλλαγές, να τις επιβάλλει αλλά και να τις διαχειριστεί. Αυτά είναι τα μεγάλα στοιχήματα για το μέλλον. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με μια αλληλεγγύη μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης σε άνοδο κινημάτων πολιτών που προσπαθούν να χειριστούν, να μπουν στο παιχνίδι όχι μόνο των γενικών οικονομικών θεμάτων αλλά και των ειδικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων. Αυτό είναι μια μεγάλη ελπίδα. Προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω πρέπει να δουλέψουμε.